Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο προϋπολογισμός του 2014 υπηρετεί, όπως γράφει, τη θωράκιση της χώρας απέναντι στα ακραία φυσικά φαινόμενα μέσω της δημιουργίας πιο ανθεκτικών υποδομών, της ενίσχυσης πολιτικής προστασίας και της πρόληψης και ότι έχει προβλέψει τα σχετικά κονδύλια. Πρόκειται για ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ψέμα. Λίγες μόλις μέρες μετά την ειδική συζήτηση στη Βουλή, αυτά εκεί που λέγατε ότι πήρατε κι εσείς το μάθημά σας από τις καταστροφές, όπως λέγανε και προηγούμενοι από αντίστοιχες καταστροφές, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά είπε σήμερα και ο κύριος Κικίλιας. Αργήσαμε να καταλάβουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, είπε. Τώρα το αναγνωρίζουμε, έτσι είπε. Φέρνετε έναν προϋπολογισμό για την πολιτική προστασία που όχι μόνο κινείται στη γνωστή εγκληματική στρατηγική σας, τις συνέπειες της οποίας τις βλέπουμε κάθε χρόνο ανεξαρτήτου κυβέρνησης, αλλά το πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Πιο συγκεκριμένα. Πρώτο, διατηρείτε τις διαχρονικά χαμηλές δαπάνες για την πρόληψη, παρά τα χιλιοδιαπιστωμένα τεράστια προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, τα οποία μάλιστα ψίχουλα τα δίνετε κυρίως για ψευτοαποκαταστάσεις, θα πούμε. Για παράδειγμα, πώς απαντάτε στις τεράστιες ελλείψεις μέσων εξοπλισμού, στις εκκλήσεις των πυροσβεστών, στα 4.500 κενά σε πυροσβέστες, στα 2.000 κενά σε δασολόγους, συνεχίζοντας τα ίδια βήματα. Πάλι με τεράστια κενά και ελλείψεις. Για άλλη μια χρονιά λέτε τέρμα τα κονδύλια για την ολοκληρωμένη αντιπυρική, αντιπλημμυρική προστασία, συνολικά για την πολιτική προστασία, στο πλαίσιο της συνδυασμένης ικανοποίησης του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Λέτε δηλαδή, θα καείτε, θα πνιγείτε, ο σώζονε αυτό σωθεί το, αλλά όποιος σωθεί θα πάρει και κάτι ψίχουλα. Την ίδια ώρα βέβαια ανοίγετε και νέες business για το κεφάλαιο, πάνω στα καμένα και πλημμυρισμένα, παραδίδοντας τη διαχείριση των δασών σε ξυλοβιομηχανίες και μεγαλέμπορους, τη διαχείριση των υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία στο ιδιωτικό κεφάλαιο, φέρνετε και τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών με την ιδιωτική ασφάλιση στις λαϊκές κατοικίες, έτσι για το κερασάκι. Δεύτερο. Ομολογείτε ότι ιδιαίτερα για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία δεν έχετε καμία διάθεση όχι μόνο να αποκαταστήσετε πλήρως τις ζημιές, το οδικό δίκτυο, τις υποδομές, αλλά ούτε καν να δώσετε αυτά τα ψίχουλα που υποσχεθήκατε στις λαϊκές οικογένειες της περιοχής. Και με τα μαθηματικά ή δεν πάτε καλά, δεν τα πάτε καλά, ή προσπαθείτε να κοροϊδέψετε τον κόσμο. Ακούσαμε προχθές και τον υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο. Πανηγυρίζετε για τα 600 εκατομμύρια που λέτε που θα διαθέσετε το 2024 για φυσικές καταστροφές και μάλιστα τα συγκρίνετε με τι, με τα 300 εκατομμύρια που προϋπολογίζετε το 2023, που όμως αναγκαστήκατε να τα θεωρήσετε στα 600. Άρα προϋπολογίζετε τα ίδια. Κατά τα άλλα, όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε, μιλάτε για την κλιματική κρίση. 600 εκατομμύρια που δεν σας φτάσανε ούτε για το 2023 και είστε σε μια κατάσταση που τρενάρετε με διάφορους τρόπους τις πληρωμές των αποζημιώσεων σε χιλιάδες πλημμυρισμένων, γιατί τα προηγούμενα 600 εκατομμύρια σας σώθηκαν και θέλετε να μπει το 24 για να πάρετε από τα επόμενα. Και εφευρίσκετε διάφορους τρόπους να καθυστερείτε μέχρι και να πετάτε έξω από τις αποζημιώσεις κόσμο με τεράστια προβλήματα. Εκατοντάδες περιπτώσεις κόσμου απεγνωσμένου που τους έχετε παρατήσει κυριολεκτικά, επικαλούμενοι αλλού τα δίθεν δίκτυα της γραφειοκρατίας, αλλού την αναρμοδιότητα. Τι να πρωτοπούμε εδώ. Δεν φτάνει μια ομιλία ούτε καν να αναφέρουμε τις περιοχές. Αλλού δεν έχετε δώσει ούτε μισό ευρώ από την περιβόητη πρώτη αρρωγή, αλλού κρατάτε πόσους μήνες σε ομοιρία εκατοντάδες και εκατοντάδες κατοίκους. Για παράδειγμα, όσους έχουν μονοκατοικίες με πρώτο όροφο, όπως το παλιό λιμεναρχείο του Βόλου, που λέει ότι το σύστημα δεν τους δέχεται. Και όχι μόνο, τους λέτε να μην κάνουν και καμία παρέμβαση στην κατεστραμμένη κατοικία, γιατί πρώτα λέει πρέπει να περάσει κλιμάκιο, αλλά δεν τους δέχεται το σύστημα. Τρεις μήνες οι άνθρωποι ζουν στις λάσπες, στους μαυρισμένους τοίχους, στο χειμώνα, με παιδιά, με ηλικιωμένους, γιατί εσείς τους πετάτε έξω με αυτές τις γελίδιες δικαιολογίες. Εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα. Λίγη ντροπή. Τρίτο, δίνετε το όποιο ανεπαρκές κονδύλι προϋπολογίζετε, ώστε να γίνουν έργα με τα ίδια κριτήρια που τα κάνατε και πριν. Τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιλέξιμων έργων, των κερδοφόρων έργων για το κεφάλαιο, που τα είδαμε στη Θεσσαλία, πώς τα πήρε το ποτάμι κυριολεκτικά. Και τα πήρε το ποτάμι ακριβώς επειδή όσα φτιάχνονται, φτιάχνονται με αυτά τα κριτήρια, και ακριβώς επειδή δεν φτιάχνονται, πόσα και πόσα
που πρέπει να φτιάχνονται, γιατί δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Ανακοινώνεται, λες και 5 και 10 και 20 φορές να το εμπεδώσουμε. 2,2 δις, λέει, που θα πάρετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, και θα τα διαθέσετε για την αποκατάσταση, λέτε, των καταστροφών στη Θεσσαλία. Τι δεν λέτε όμως εδώ? Αυτό που λένε οι υπουργοί σας όταν έρχονται στη Θεσσαλία και γίνεται στο διατάφτα η συζήτηση για το τι είναι αυτά τα χρήματα και πού θα πάνε. Και τι λένε εκεί? Λένε ότι είναι κονδύλια που δεν μπορούν παρά να πάνε αποκλειστικά πάνω στις υπάρχουσες γραμμές των έργων. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτές τις γραμμές, λένε. Δηλαδή κανένα νέο έργο επιδιορθώσει στα υπάρχοντα. Ποια υπάρχοντα? Αυτά που διαλύθηκαν. Αυτά που τα πήρε το ποτάμι. Αυτά όπως η γέφυρα στο νέο Δέλτα του Βόλου, που φτιάχτηκε πιο χαμηλά, στένεψε την κήτη του ποταμού χάρη του κόστους ωφέλους και φράκαρε με αποτέλεσμα να πνίξει μια ολόκληρη συνοικία. Τα χρήματα λοιπόν είναι για να ξαναφτιαχτούν τα ίδια ανεπαρκέστατα έργα που οδήγησαν σε αυτή την τεράστια καταστροφή. Και κανένα νέο έργο, επαναλαμβάνω. Αυτά λέτε. Και μάλιστα, όταν έρχεστε στη Θεσσαλία, φαίνεται μαζί σας και μια εταιρεία για να βοηθήσει, λέτε, τους δημάρχους, να νουθετήσει, λέμε εμείς, για το πώς πρέπει να προετοιμάσουν τα έγγραφα, ώστε να μπορεί να τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα δις του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης που διαφημίζεται. Και το έργο πρέπει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να έχει οικονομικό αποτύπωμα, να στηρίζει τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, να είναι ανταποδοτικό, να φέρνει έσοδα δηλαδή άμεσα ή έμεσα, να είναι και αντιπλημμυρικό μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά η εταιρεία θα βοηθήσει τους δημάρχους να κάτσουν να τα καταγράψουν για να πάρουν τα δισεκατομμύρια των έργων. Εταιρεία, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας, παρακαλώ. Καλή ώρα. Μικρή ανοχή, παρακαλώ. Καλή ώρα, σαν και την Ολλανδική εταιρεία, που θεωρεί ότι αν και η Θεσσαλία αποτελεί μια από τις περιοχές με το μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος. Πολύ επιστημονικό το πόρισμα που έβγαλε. Και κάτι τέτοιες εταιρείες κάνουν πιο κατανοητά τα κοιτάπια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσουν να τα καταλάβουμε εμείς, όπως για παράδειγμα η Flat CBA, που παίρνει την οδηγία για τις καταστροφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας την κάνει νιανιά, που λέει ο λαός, και λέει: είναι οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευτούν από την πλημμύρα εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή εύπορες οικογένειες ή πολύτιμα εργοστάσια, από το να προστατευτούν εκείνοι που είναι φτωχοί και με πενιχρά περιουσιακά στοιχεία. Συνεχίζει η εταιρεία: αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν φαίνονται δίκαιες, αλλά η δικαιοσύνη δεν είναι μέρος ανάλυσης κόστους ωφέλους. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μας σώσει και από τις πλημμύρες. Και αναφέρομαι σε εσάς, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, που όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε και για τις πλημμύρες λέτε αυτό. Για την Αγία Ευρωπαϊκή Ένωση, που μάλιστα πρέπει να ακολουθούμε και πιστά τις οδηγίες της για τις φυσικές καταστροφές, για τους σιδηρόδρομους, την αγροτιά, τα εργασιακά κ.ο.κ. Λοιπόν, οι καταστροφές απέδειξαν ότι τελικά μόνο ο λαός σώζει το λαό. Σύνθημα που βγήκε μέσα από την αλληλεγγύη, την κοινή πάλη, τον αγώνα για να μείνουν οι αγρότες στα χωριά, στα σπίτια τους. Σήμερα έγινε πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στη Λάρισα. Πραγματοποιήθηκε από επιτροπές πλημμυροπαθών, εργατικά κέντρα, σωματεία, αγροτικές ομοσπονδίες, συλλόγους ΕΒΕ. Ήταν εκεί ο λαός της Θεσσαλίας, που έδειξε ότι θα κλιμακώσει την πάλη του, ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, ότι θα τον έχετε απέναντί σας, απέναντι στην εγκληματική πολιτική σας. Θα είναι εκεί, στη μάχη για την επιβίωσή του, με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, για να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα. Γιατί η κανονικότητα που λέει θα πνιγείτε, θα καείτε, όπως και να έχει, είναι η δική σας κανονικότητα. Η κανονικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας που υπηρετείτε όλοι σας. Που τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι τεράστιες δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος να δημιουργήσει έργα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, έργα που να τον προστατεύουν, φυλακίζονται στο καπιταλιστικό κέρδος. Αυτές τις δυνατότητες θα απελευθερώσει μόνο η εργατική εξουσία, η κοινωνική ιδιοκτησία της παραγωγής των μέσων και η επιστημονική κεντρική οργάνωσή της. Είπε πριν ο κύριος Βορύδης, το δίλημα το βάζετε εσείς με την πολιτική σας. Ή στο δρόμο της βαρβαρότητας και της καταστροφής, τον δικό σας δρόμο, ή στο δρόμο της απελευθέρωσης από το καπιταλιστικό κέρδος και την εκμετάλλευση. Είναι προφανές εδώ στη Βουλή ποιος είναι με τον ένα δρόμο και ποιος είναι με τον άλλο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.